Για το φυσικό αέριο κάναμε δύο συναντήσεις, τόσο με τη ΔΕΔΑ όσο και με τον ΔΕΣΠΑ. Με τη ΔΕΔΑ βρεθήκαμε με τον Διευθύνων Σύμβουλο, τον κύριο Μάριο Τσάκα, ο οποίος είναι εδώ και 5 μήνες αυτός που ηγείται του όλου του σχήματος. Μας έδωσε την τελευταία επικαιροποιημένη μελέτη, η οποία βγήκε σε δημοσιότητα από ό,τι είδα από όλα τα μπλοκ της Καστοριάς πριν κάνα 3 μέρες, όπου μιλάει για περισσότερες συνδέσεις στο σύνολο των 4 πόλεων. Είπε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα όσον αφορά την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος. Από τη στιγμή που έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τον επόμενο μήνα η διαχειριστική αρχή με εντολή του κ. Κασαπίδη θα βγάλει το μέτρο με μοναδικό δικαιούχο τη ΔΕΔΑ, το ποσό που μας αναλογεί εμάς, είναι 11 με 12 εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε από τη ΔΕΔΑ να ανταποκριθεί σε αυτό που έχει υποσχεθεί, δηλαδή την υλοποίηση του όλου χρονοδιαγράμματος και τη δημοπράτηση του έργου μέχρι τέλη του 2020. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ήταν μια συζήτηση σε ευχάριστο κλίμα, ότι σε συνεργασία με τον ΔΕΣΠΑ υποσχέθηκαν με το που θα ξεκινήσει ο ΔΕΣΠΑ, είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Ο ΔΕΔΑ είναι υπεύθυνος για τα δίκτυα μεσαίας πίεσης και χαμηλής πίεσης. Και το χρονοδιάγραμμά τους είναι ότι μέχρι τέλη του 2022, αρχές του 2023, θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει όλο αυτό που περιμένει η Καστοριά τα τελευταία χρόνια. Στον ΔΕΣΠΑ η συνάντηση έγινε παρουσία όλου του team του ΔΕΣΠΑ. Ο ΔΕΣΠΑ έχει ιδιωτικοποιηθεί εδώ και 15 μήνες. Ήταν ο Νικόλα Μπατινέτη, ήταν και ο Φερνάντο ο Καλλιγάς και όλο το team εκεί που υπάρχει. Εκεί υπόθηκε ότι και αυτοί, παρόλο που εκείνο που θέλω να υποθεί και να ξεκαθαρίσει ότι χωρίς τον ΔΕΣΠΑ δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί η υποδομή και τα δίκτυα μέσα στην πόλη της Καστοριάς. Στον στρατηγικό δεκαετή σχεδιασμό του ΔΕΣΠΑ, η έξοδος της Σποριάς μπήκε μόνο τον Αύγουστο του 2019. Δηλαδή, ό,τι ακούγαμε πριν το 2019, ότι θα κάνουμε τα δίκτυα μέσα στο 2019, όταν τον Αύγουστο του 2018 είχε γίνει εκείνη η κομματική φιέστα από τους τότε, από τον κύριο Σταθάκη, την κυρία Τελιγιορίδου, ο κύριος Χαρυπίδης, θεωρώ ότι δεν είπανε όλη την αλήθεια και να μην πω ότι είπανε και πολλά ψέματα που λέγανε ότι μέσα στο 2019 θα σκάβεται η πόλη, όταν δεν είχαν φροντίσει καν να είχε μπει στον ενεργειακό σχεδιασμό του ΔΕΣΠΑ το 2019. Ο ΔΕΣΠΑ είναι αυτός που πρέπει να κάνει τον υποβιβασμό της υψηλής πίεσης στη μεσαία πίεση και είναι αυτό που λέμε για την έξοδο της Σποριάς. Όταν κάποιοι συνάδελφοι περιφερειακοί σύμβουλοι βγάζαν τον Απρίλιο φωτογραφίες από τα βαλβιδοστάσια, τα οποία παραμένουν όσο έχουν και είναι το ίδιο ανά 30 χιλιόμετρα, και θέλοντας προφανώς με αυτή τη δημοσιότητα που δίνανε να παραπλανήσουν κάποιους ψηφοφόρους, εμείς αυτό δεν θα πούμε σε καμία διαδικασία να το κάνουμε. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι ο ΔΕΣΠΑ θα πρέπει να φροντίσει να αγοράσει ένα χωράφι το οποίο είναι εκτός του βαλβιδοστασίου, δεν το έχει κάνει ακόμα, και να εκδώσει τους περιβαλλοντικούς όρους. Κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι μια διαδικασία η οποία, εφόσον βοηθήσουμε και εμείς, δεν θα καθυστερήσει. Είναι γνωμοδοτήσεις, η περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν έχει γίνει από πλευρά του ΔΕΣΠΑ. Θεωρώ σημαντικό το ότι παρόλο που είναι ιδιωτική εταιρεία, συμμετέχει στο team των διευθυντικών στελεχών ο γιος του κ. Φόλια, του Χρήστου, που έχει καταγωγή από Γκρεβενά. Και επαναλαμβάνω ότι ζήτησαν σε ένα πολύ καλό κλίμα και τέλος πάντων υποσχέθηκαν ότι μέχρι τέλη του 2020 θα είναι σε μια θέση να μπουν σε μια διαγωνιστική διαδικασία για να γίνει αυτό που λέμε μετρητικός ρυθμιστικός σταθμός και ο σταθμός του CNG, το οποίο θα χρησιμοποιείται από την περιοχή των Γκρεβενών. Και αυτή η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα, είναι σε ένα καλό δρόμο. Η περιφέρεια σε αυτό που υποχρεούνται να κάνει φροντίζει να βάλει την ιδία συμμετοχή και από εκεί και πέρα είναι υποχρέωσή μας και να παρακολουθούμε από κοντά το έργο και να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο έχει συνέχεια ως δημόσια διοίκηση. Αλλά επαναλαμβάνω, δυστυχώς και το τελευταίο διάστημα ακούμε κάποιες δηλώσεις που οι οποίες εμένα προσωπικά έτσι με στεναχωρούν, με την έννοια ότι όλα τα δημόσια έργα, και θέλω να το πω έτσι με πλήρη ευθύνη, είναι έργα τα οποία διαχειρίζονται οι τοπικοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες, στην προκειμένη περίπτωση η περιφέρεια. Είναι κάτι το οποίο είναι υποχρέωση των πολιτικών απέναντι στους πολίτες και δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται σε προσωπικό επίπεδο. Ούτε δικά μας λεφτά βάζουμε, διαχειριζόμαστε το δημόσιο χρήμα και θα πρέπει να φροντίζουμε να κάνουμε το αυτονόητο. Το να βγαίνουν και να ακούμε κάποιες δηλώσεις ότι εγώ με προσωπικές προσπάθειες κτλ., εμένα τουλάχιστον δεν με βρίσκουν σύμφωνος, ούτε το κλίμα των τελευταίων ημερών που ακούμε από κάποιους συναδέλφους, είτε είναι δήμαρχοι είτε είναι περιφερειακοί σύμβουλοι, ότι φροντίσανε και οριμάσανε και όταν υπάρχει αρνητική εξέλιξη την ευθύνη την έχει η σημερινή περιφερειακή αρχή και όταν δρομολογείται κάτι θετικό
βλέπουμε ότι βγαίνουν και θέλουν να δικαιωθούν και να αικαιοποιηθούν μια επιτυχία, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι της δημόσιας διοίκησης, η οποία έχει συνέχεια. Πάντως, η προηγούμενη περιφερειακή αρχή θα μπορούσε να έχει προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που λέγεται για τις 18 πόλεις, η ίδια δήλωση είχε κάνει ο κύριος Σταθάκης, ήταν ο αρμόδιος υπουργός πέρσι τέτοιο καιρό. Δεν άκουσα καμία φωνή αντίδραση από κανέναν, ούτε αυτοδιοικητικό, ούτε περιφερειακό σύμβουλο, παρά μόνο εμείς, όταν τέλος πάντων φροντίσαμε εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καστοριάς να πούμε την άποψή μας το 2018. Και ο κύριος Μπακογιάννης είχε αναλάβει περιφερειάρχη την ίδια ημερομηνία, 1 Σεπτεμβρίου του 2014. Ούτε αγωγούς είχε, γιατί κατηγορηθήκαμε, επειδή εγώ έχω μια συνέχεια, έμεινα αντιπολίτευση και ξανά ήρθα. Κατηγορηθήκαμε την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή ότι ως Περιφερειακή Αρχή, κύριο Δακή, δεν φροντίσαμε να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ του 2014-20 ότι έχει σχέση με τα δίκτυα. Το 2013, όταν είχε ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός όπως τώρα ολοκληρώνεται για το 2021-27, δεν υπήρχε η έγκριση όσον αφορά τις διαδρομές του ΤΑΠ από το ελληνικό έδαφος. Το ίδιο πρόβλημα είχε και ο κ. Μπακογιάννης. Δεν είχε ούτε αγωγούς ούτε τίποτα. Φρόντισε όμως ο Περιφερειάρχης ο κ. Μπακογιάννης ο τότε και βλέπετε ότι μέσα στις 18 πόλεις. Τέσσερις πόλεις, τις πρώτες, γιατί εμείς είμαστε μετά τις 18, άσχετα αν τρέξαμε τη διαδικασία και θα προλάβουμε μέσα στο 20 να δημοκρατήσουμε. Φρόντισε λοιπόν ο κ. Μπακογιάννης, κάτι που δεν φρόντισε η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, να εντάξει τέσσερις πόλεις της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οπότε αυτά είναι κάποια τα οποία είναι ντοκουμέντα και δεν θέλουμε έτσι να ακούμε πράγματα τα οποία δημιουργούν στρεβλώσεις στον πολίτη, κυρίως Καστοριάς.